ψηφίστε. Από τι ξενή. Γιόρταζε ο από κάτω, Αθανάσιος. Και. Γνωστός πνευμονολόγος. Ναι, αλλά είναι μεγάλοι άνθρωποι. Τι πάρτι κάνουμε μέχρι. Τριήμερο εορτασμό. Τέλειο. Η Κυραλέν το πήγαινε η Καραγκούνα τρεις μέρες. Τρεις μέρες γλέντι. Ξέρω βέβαια. Ξέρεις ποιο μένω από κάτω. Τι ξέρεις, είναι Παναγιώτου. Ξέρω. Ο γνωστός πνευμονολόγος. Πολύ καλό. Δεν είναι πολύ το πάρτι αυτό. Όχι, αλλά προφανώς είχαμε πολλές ιώσεις που σέρνονταν φέτος. Μια χαρά οι πνευμονολόγοι, μια χαρά περνάνε. Πολύ ωραία. Συνέχεια το γλεντήσουμε, είναι ωραία εποχή. Περάσαμε τρεις μέρες δεν έχω κοιμηθεί. Περάσαμε όλοι. Μέχρι τις 4 η ώρα τα ξημερώματα. Ένα εκπληκτικό Σαββατοκύριακο. Ούτε εγώ κοιμήθηκα, ο καθένας για τους λόγους του βέβαια. Εσύ τι είχες. Εγώ έβγαινα. Σε είδαμε. Τρεις μέρες έβγαινα. Πού πήγες? Στο Instagram. Τρεις μέρες έβγαινα. Ωραία, παιδιά. Αυτή η Μαρία. Αυτή η Μαρία, ρε παιδιά, τόσο προβλέψιμη. Στην Έσπινα, μωρέ, πήγες. Πού είναι η κυρία Πάολα να ανέβεις πάνω στα τραπέζια. Να ρίξεις την Τζούλα. Τα ζετέλια σου στη Δέσπινα. Θα πάω και στην Πάολα. Καλή είναι η Δέσπινα. Η Δέσπινα μιλάει με πολύ ωραία λόγια για σένα. Γιατί μιλάς έτσι. Μα και εγώ για τα καλύτερα μιλάω. Με αυτό το ύφος. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι ήταν αναμενόμενο. Αναμενόμενο ότι δεν έχω ξαναπάει στη Δέσπινα. Κάθε χρόνο στη Δέσπινα πα. Εγώ πότε πήγα πέρυσι στη Δέσπινα. Λε τώρα κάτι για να πει. Λοιπόν, έλα. Δεν πηγαίνει συνέχεια στη Δέσπινα. Όλο και τη Δέσπινα μιλάω. Εγώ πότε πήγα στη Δέσπινα. Πήγαινε στο Χάρη Κωστόπουλο, α πούμε. Όχι, ευχαριστώ να πα εσύ. Ναι, πήγαινε σε τέτοια πράγματα. Πήγαινε σε ένα Παντελίδι. Έλα, ποιοτικέ, πε μα για τον Ψινάκι. Α, για τον Ψινάκι. Βεβαίω. Το είδατε τι έγινε. Τι έγινε, εγώ δεν είδα τίποτα, παιδιά. Αλήθεια. Με τα κεριά αναμένα μπροστά στα λεφτά. Α, ναι, το άκουσα. Τι ωραίο πράγμα. Άμα στο μαλλί. Δεν κατάλαβα τι δουλειά είχε βέβαια το αναμένο κερί. Ποιο είναι το νόημα του αναμένου κεριού. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, δεν μου το σήκωσε. Το αναμένο κερί νομίζω είναι σύμβολο διαμαρτυρία σε πάρα πολλέ τέτοιε εκδηλώσει. Ναι, ναι, όπου έγινε μια εκδήλωση έξω από το Μάρμαρο, έξω από το Μουσείο τη Ακρόπολη, μια εκδήλωση διαμαρτυρία με πρωτοβουλία του κυρίου Ψινάκη για την επιστροφή των Μαρμάρων. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ γλυκό και πάρα πολύ τρυφερό. Εντάξει, το κερί. Δεν ξέρω. Να τον... Γιατί. Να δούμε. Για να δούμε. Να δούμε και να σχολιάσουμε. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσκάσε μωρή και εσύ πια μας πέθανες. Θέλει να πει το ποίημα της. Γράψε ένα ποίημα μας. Το πείμα, περίπτω. Αρχέ τη πατρίδο μου, θέλω να έρθουν πίσω. Δυο λεπτά, αρχή, εκεί κοιτάτε. Αρχέ τη πατρίδο μου, θέλω να έρθουν πίσω. Εκείνοι που τα άρπαξαν, συγγνώμη να ζητήσουν. Ναι. Και όσοι μπαίνουν στη Βουλή, πρέπει το χέρι δυνατά να το χτυπήσουν. Και να ευχαριστώ, κύριε Ψινάκη. Αν το πει ο Ρέμος, αυτό θα γίνει hit. Κύριε Ψινάκη, αυτό είναι δικό σας για σένα. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα. Α, για μένα. Ναι, για σένα. Θα το διαβάσω μόνος μου, τώρα πεις. Γιατί να με πάρεις από παντού. Είχατε και το ποίημα από την κυρία Σπασία. Έσκατσα και το ποίημα. Έχει και το Μεγαλέξανδρο, έτσι, ότι στείλαμε στην Αμφίπολη. Να φτάσει, λέτε, η φωνή μας στο Λονδίνο. Ναι, όχι. Ναι, έφτασε ήδη, φαντάζομαι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Συγχαίρομαι την πολιτική και συγχαίρομαι τους πολιτικούς, εκτός από αυτούς που βοηθάνε τον τόπο τους. Ωραία, ήταν μια συμβολική κίνηση που βέβαια στην οποία ο Ηλίας έδωσε τη δική του νότα. Πώς να το πω, δηλαδή το δικό, τη δική του ας πούμε σανς. Γι' αυτό μου αρέσει ότι κάνει ο Ψινάκης. Γιατί έχει πλάκα, βρε παιδί μου. Δηλαδή το διασκεδάζει. Έχει πλάκα. Δεν είναι ξύλινος. Δεν είναι, ο λόγος το απέχει πάρα πολύ. Δεν είναι για αυτό το ξύλινο λόγο ήρθαμε εδώ, συγκεντρωθήκαμε. Βλέπεις, πετάει και ένα ρέμο, πετάει και ένα μωρί. Γίνεται έτσι ένα τζέρτζελο. Βέβαια, αυτό αφού έχεις ακούσει τον εθνικό ύμνο, ναι, είναι λίγο έρχεται σε αντίθεση. Εντάξει. Με το σκοπό και το στόχο. Εντάξει. Εμένα μου αρέσουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Είναι πολύ ωραίες οι πρωτοβουλίες. Σαν πρωτοβουλία, ναι. Τώρα όλα αυτά που έγιναν εκεί, εντάξει. Γιατί όλο και κάποιος το είδε, σίγουρα κάποιες εικόνες στάλθηκαν. Τώρα το θέμα είναι τι προστιθέμενη αξία. Τσουκ, λιδαράκι, λιδαράκι. Να γίνεται τόρο, έτσι ασχολούμαστε. Ναι. Τι καταλάβατε τώρα. Δεν κατάλαβα το κερί τώρα. Εσύ. Καθόλου. Το κερί, όχι, δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβε, λέει. Όχι, ήταν λίγο ανάσταση. Τι ήταν λίγο ανάσταση. Ναι. Αλλά εντάξει, γιατί είναι σηκώνει και ψηλά. Είναι... Αλλά εμένα μου αρέσει που μαζεύτηκε τόσο πολλοί κόσμο εκεί και έπαιξαν αυτέ οι εικόνε, φαντάζομαι. Αρκετά. Είχε μαζέψει πολύ κόσμο. Κοίταξε, από την εμπειρία μου σου λέω, αποκλείεται ο Ψινάκης να οργανώσει κάτι και να μην έχει επιτυχία, να μην έχει λαό.
Σίγουρα. Ναι. Θα έχει λαό. Σίγουρα. Είναι πολύ περίεργο. Θα φέρει και πούλμα το μαραθώνα, το ξέρει. Ναι, θα κουβαλήσει όλο το μαραθώνα και όχι μόνο το μαραθώνα. Ήταν και δήμαρχος του Μαρουσίου εκεί. Να σα πω κάτι. Εγώ νομίζω ήταν πολύ δήμαρχοι. Και νομίζω ήταν και τώρα Μπακογιάννη. Πήγε και τώρα. Νομίζω ότι πήγε και τώρα. Και έκανε δηλώσει. Εμένα αυτό που λίγο μου κακοφάνηκε με την καλή έννοια αν υπάρχει είναι ότι ενώ όλο αυτό έγινε για καλό σκοπό ασχολούμαστε με τον Ηλία Ψινάκη, με τον κύριο Ψινάκη και δεν ασχολούμαστε για αυτό για το οποίο πήγε τόσος κόσμος εκεί. Όχι, μην το λες, μην το λες. Επειδή εμείς είδαμε αυτό το βιντεάκι και ασχοληθήκαμε με τον Ηλία, οι εικόνες έπαιξαν ανεξαρτήτως δηλώσεις. Ναι, αλλά έκλεψε την παράσταση, όπως και να το κάνεις. Ο δήμαρχος. Μία με το πείματάκι. Ο δήμαρχος πάντα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Καλό είναι να κλέβει την παράσταση, τουλάχιστον κάποιος. Γιατί με αφορμή το ότι ο Ηλίας είναι ένα πρόσωπο που μας αρέσει να ασχολούμαστε μαζί του, να τώρα ασχολήθηκαν κάποιοι περισσότερο και με αυτό το θέμα. Δηλαδή τα περνάει όλα μέσα από έναν τρόπο δικό του. Μέσα από το χιούμορ και το σαρκασμό και όλα αυτά που εμένα μου αρέσει το εκτιμώ. Δεν βαριέσαι με τον Ψινάκη. Ποτέ. Δεν θα βαρεθείς. Είτε είναι παρέα, είτε κάνει πολιτική, είτε θέλει να περάσει τις θέσεις του. Είναι ένας άνθρωπος που δεν σε αφήνει να βαρεθείς. Και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, και στο Δημαρχείο το ίδιο κάνει. Ναι, είναι πολύ ενεργός. Ναι, όχι πια μονοτονία. Λοιπόν, θέλετε να σας πάω κάπου αλλού. Να σας πάω στο Θανάση Βυσκαδουράκη που γιόρταζε χθες και χρόνια του πολλά. Ούτε καλεσμένο στην εκπομπή της Κωνσταντίνας Πυροπούλου, σπίτι μου, σπιτάκι μου. Και μας αποκάλυψε κάτι προσωπικό, πολύ προσωπικό. Δεν το είδα. Θέλετε να σας το πω ή να το δούμε. Πόσο προσωπικό. Είναι αρκετά προσωπικό. Δηλαδή ήρθε στα χέρια με κάποιον συνάδελφο του. Έτσι όπως το έπαινε. Νόμιζα ότι ήρθε στα χέρια με τις Πυροπούλου. Αυτό μας έλεγε. Όχι, καλέ. Αυτό θα πέφτει κατευθείαν το βίντεο. Δεν θα να δούμε τι σχολιάζει. Για πάμε. Δεν τσακώθηκα για τη ψώνια μου. Ναι. Τσακώθηκα για μια ανθρώπινη κατάσταση. Με έναν σκηνοθέτη που φλέρταρε την κοπέλα μου. Το θεωρούσα διανόητο. Που σε πρόσβαλε, ας πούμε. Ναι, ναι, το λέω να σου πω, έλα έξω. Έχασα τη δουλειά μου. Αλήθεια. Αλλά εγώ τον σβέρκωσα. Δεν θα μου γλιτώνε. Θα σου πω ότι είμαι αλήτης. Είμαι μια άλλη κατηγορία άνθρωπο. Δεν θέλω να με κορυδεύει. Είσαι αλήτης. Είσαι άντρα. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω το ξύλο κάνει τον άντρα, αλλά εγώ συμφωνώ ότι ο Βυσκαδουράκης είναι αυτό το στυλ. Είναι ο τύπος, ρε παιδί μου, που θα μπει μπροστά. Τον έζησες. Τον έζησα, ναι, και το πιστεύω. Είμαι σίγουρη ότι αν όντως φλερτάρε, καταρχήν τη δουλειά έχει ο σκηνοθέτης να φλερτάρει την κοπέλα του. Ντροπή. Θέλω να πω, ήταν ηθοποιός και η κοπέλα του, ή την έφερνε για παρέα ο Θανάσης τα γυρίσματα. Α, δεν ξέρουμε. Κάτι από τα δύο προφανώς θα γινότανε. Και ναι, εντάξει, όχι. Εγώ τρελαίνομαι. Λοιπόν, ας το αναλύσουμε. Ναι. Αν δεν ήταν ηθοποιός και την έφερνε στα γυρίσματα, καλό να πάθει. Γιατί σίγουρα έχει μια ωραία γυναίκα, δεν την περιφέρεις γύρω-γύρω. Άμα την περιφέρεις για να κάνεις το κομμάτι σου, τότε θα δεχτείς και. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και κάποια κορίτσια. Τι δουλειά έχουν τα κορίτσια να πηγαίνουν στο γύρισμα? Ο άνθρωπος πήγε δουλειά. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες. Ξέρω πολλά παραδείγματα ηθοποιών που τους αρέσει η συντροφή τους να πηγαίνουν μαζί τους, να τους προσέχουν, να είναι μαζί, γιατί είναι τόσο δεμένα μερικά ζευγάρια. Δες, ας πούμε, τον κύριο Βουτσά με τη σύντροφό του. Που κάνουν πολλές κοινές εμφανίσεις μαζί και στο θέατρο πηγαίνει πολλές φορές και τον προσέχει. Δηλαδή είναι μερικοί άντρες που θέλουν τη γυναίκα δίπλα. Ρε παιδιά, όταν δουλεύεις, δουλεύεις. Δεν μπορεί να έχεις το ετερονίμηση μαζί. Γιατί... Ναι, αλλά μπορεί να σου έχει μαζί ένα τόστ. Να σου έχει μαζί ένα ταπεράκι. Να σε προσέχει. Το καλαθάκι. Θα την έχω για τα τόστ. Μπορεί να σου φέρει το τόστ στο γύρισμα. Να σου φέρει το τόστ στο γύρισμα και να πει. Το φάω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε ένα lunch break. Ωραία. Έτσι. Παίζει αν είναι ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, πρέπει να τη φτιάξει την ηθοποιό. Πρέπει να. Να την κάνει ηθοποιό, αν δεν είναι. Όχι. Α, να γιατί έτσι όπως να τα λες. Όχι, να την κάνει να έχει καλή διάθεση, να τη πει και μια καλή κουβέντα. Ναι. Δηλαδή μπορεί και ο άνθρωπος να μην τη την έπεφτε στεγνά. Δεν γίνεται. Πω. Δηλαδή είναι τόσο πολύ ζηλιάρης ο Θανάσης Βυσκαδουράκης που ξαφνικά άρπαξε το σκηνοθέτη από το σβέρκο για να χάσει τη δουλειά. Θέλω να σου πω κάτι. Άμα το νιώσε, καλά έκανε. Θα όχι μπορούσε να συγκρατηθεί και εκείνο. Όχι ξύλο, φαντάζομαι δεν ήρθε στα χέρια. Δεν μπορεί. Δεν όχι, λέει τον σβέρκωσε. Τι σημαίνει σβερκόνο, δεν μπορεί να το πει. Ένα σβερκόνο, αυτό. Άρα τον σβερκόνο. Τόση ατρίλα δεν την αξίζουμε όμω, τόση το στερώνει. Ρε παιδί μου, εντάξει, θα μπορούσε να το πει. Είναι εκρηκτικό. Όχι. Είναι εκρηκτικό ο Θανάσης. Δηλαδή είναι. Σαν ετρογλυκέρι. Νεύρα έχει. Έχει. Μα δεν το βλέπει ότι είναι ένα νεύρο από μόνο του. Είναι μέσα στην υπερένταση. Δηλαδή είναι συνέχεια στην τζίτα, ρε παιδί μου αυτό το παιδί. Είναι πάνω κάτω. Γι' αυτό και του πήγαιναν και οι γρήγοροι χώροι πάρα πολύ. Απλά επειδή είναι ένα άνθρωπο που έχει πολύ χιούμορ, κάπου δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν μπορώ να τον φανταστώ. Επειδή έχει χιούμορ και σβέρκο. Ρε παιδί μου,
Κάποιοι άνθρωποι χάνουν το χιούμορ τους μερικές φορές. Δηλαδή, εγώ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω χιούμορ. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, έξις. Αν, ας πούμε, μου την πέσει ένας παντρεμένος, θα το χάσω το χιούμορ μου, θα φάει ξύλο. Όχι, σας το λέω να το ξέρετε. Καλά, γιατί να το φάει από σένα και από να μην το φάει, φάει τη γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα δεν θα το μάθει. Εγώ θα το ξέρω όμως ότι είναι παντρεμένος. Λες και δεν ξέρουμε οι γυναίκες ή άντρες. Όχι, υπάρχουν πολλοί άντρες οι οποίοι κάνουν πίσω από τη γυναίκα τους πράγματα. Δέρνεις άντρες εσύ. Φυσικά, άμα μου πει ότι άμα μάθω ότι είναι παντρεμένος και με φλερτάρει. Έρε ξύλο. Δέρνεις, ε. Ό,τι θα φάει τη γυναίκα θα το φάει από μένα. Φυλαχτείτε άντρες από την Ηλιάκη. Φυσικά, ναι, δεν το ξέρω. Για πάμε να δούμε τι φορέθηκε. Τι είναι αυτό? Σαλοπέτα. Σαλοπέτα φοράει. Μάλιστα. Περάσαμε στο άλλο άκρο. Από τα ντεκολτέ στις σαλοπέτες. Κοιτάξτε, υπάρχει προσπάθεια από τον κύριο Πετράκη. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι ποτέ ωραίο. Όχι, όχι. Γιατί αυτό το κολλητό από μέσα είναι λίγο πιο αστείο από τη σαλοπέτα που δεν αναπνέει πάνω. Μα τι να κάνει, μην φορέσει τίποτα από μέσα, θα με τρελάνετε. Υπάρχουν τη σέρτα ωραιότατα, άνετα, να φαίνονται και τα χεράκια αυτά. Άνετο είναι και αυτό. Άνετο είναι αυτό, κολλάει πάνω του, τι εννοεί. Θα σκιστεί τι να κάνει που έχει μπει, τι να γίνει. Καταρχήν έχει ανέβει σαλοπέτα στον λαιμό. Η σαλοπέτα κανονικά δεν πρέπει να είναι στο στήθος, λίγο πιο χαμηλά. Στο στήθος είναι, μόνο και εσύ. Παιδιά είναι πάρα πολύ ψηλά. Απλά όταν κάθεσαι έτσι μπορεί να σηκώνεται λιγάκι αυτό. Κοιτάξτε, εγώ θα του επέτρεπα να μου καθαρίσει τα τζάμια από το σπίτι μου, ξεκάθαρα, δεν θα είχα ένα θέμα με αυτό το outfit. Δεν του πάει αυτό. Αλλά είναι λίγο αστείο πάνω του για κάποιο λόγο, δεν ταιριάζει. Ξέρεις, επειδή είναι πολύ ψηλό και ταυραντοσμένο αγόρι, δεν του πάνε τώρα οι σαλοπέτες. Εμένα μου αρέσει, παιδιά. Είναι ξεκάθαρα ντέλο, παιδιά. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Είναι ξεκάθαρα. Ήθελε, αλλά δεν μπορεί. Πόμενο. Ο εντάξει. How sexy. Πολύ πόζα και κακό. Πολύ, πολύ, πολύ πόζα, ωραία. Πολύ. Εντάξει, ωραίο φόρεμα. Αισθάνομαι ότι κάπου το έχω ξαναδεί. Αυτό, ναι, ξέρεις, είναι πολύ ωραίο φόρεμα, αλλά η διαφάνεια με τα κόκκινα είναι... Ναι, ναι. Ναι, ναι, η δούκισσα. Είναι σαν τη ζούκισσα Ζομπικού που είχε βάλει μια μέρα που λέγαμε τι γίνεται και είχε ξεσπάσει ο Βασίλης Κοστέτσος. Ναι. Στο πάνω μέρος. Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι ένα παρεμφερές θα δούμε και κάπου αλλού σύντομα σε ένα τρέιλερ. Που είναι από τους ίδιους σχεδιαστές, από τους Σμυρό. Ναι, παιδιά, είναι πολύ ωραίο το φόρεμα και παρότι δεν θα ήθελα να τον ακούω να τραγουδάει την κυρία Στικούδη, είναι πάρα πολύ όμορφη. Τι! Γιάννη! Τι! Γιατί ήταν ωραία! Δεν μου αρέσει το τραγουδάει, δεν μου αρέσει. Πολύ ωραία. Τι λέει η Μαρία? Είναι φίλη ρε η Κατερίνα, το έχει δουλέψει πάρα πολύ η Κατερίνα με τη φωνή. Συμφωρώ, αλλά θα δώσω είδωλο για το φόρεμα. Είδωλο για το φόρεμα, επόμενο. Γεια σου ρε Κατερίνα. Τσίφτσα και κάρα μπουζουκλού. Ωραίο μαλλί. Ωραίο μαλλί, ωραίο ροζ, print. Τίγρης, μαύρο. Ναι. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το η φούστα, ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το τιγρέ print. Αυτό το τιγρέ το βρίσκω το λάθος print, το animal print. Δεν το εκτιμώ. Είναι λίγο σαν κοστούμι του Ταρζάν. Που ξέμεινε το ύφασμα και κάνανε και φούστα. Μπορεί να έχεις και δίκιο τώρα, κάτι έτσι δεν νιώθω. Αρέσει. Αλλά πολύ και εγώ δεν μου αρέσει, ήθελα το ροζ να είναι λίγο λιγότερο έντονο, είναι πολύ νέον. Εμένα μου αρέσει. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες φορές που είναι νεανικά ντυμένη. Νεανικά και σικάτα. Κοίτα, πήγαινε για νεανικό, τώρα βγήκε λίγο αποκριάτικο. Θα δώσω ντέλο. Ντέλο! Ναι. Ξεκάθαρα. Εγώ διαφωνώ. Επόμενο. Στην Τζέιν της καρδιάς μας. Στην Τζέιν της καρδιάς. Εδώ είμαστε. Η αλήθεια είναι. Ένα κορίτσι, ένα σουχέν. Δεν το περίμενα. Να σας πω, αυτά δεν είναι σουχέν. Αυτά είναι μπουστάκια. Εντάξει, Μαρία. Γιάννη, θέλω λοιπόν, τη γνώμη. Πρόσεξε. Ήταν πολύ καλή, ειλικρινά. Γιατί το φόρεμα Γιάννη, ήταν θέλω μακρύ. Τη γνώμη σου. Το φόρεμα ήταν μακρύ. Φόραγε και κολλάν. Ίχνος δεν ήταν από το πόδι. Είχε μόνο ένα ωραίο σκίσμα στο δεκολτέ. Θεωρώ ότι. Το για βραδι... ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο. Το θεωρώ για βραδινό σώμα ήταν πολύ σωστό. Ελάχιστα προκλητικό, δεν το θεωρώ υπερβολικό. Εντάξει, ήταν λίγο προκλητικό. Όχι, εγώ το θεωρώ τόσο όσο υπερβολικό. Προκλητικό. Και ούτε καν υπερβολικά πολύ. Εξηγήστε μου κάτι. Γιατί όλες οι γυναίκες, όταν πηγαίνετε καλεσμένες σε μια άλλη εκπομπή, βγάζετε τη βιζούμπα και όταν είστε στη δική σας την εκπομπή, είστε σαν κανόβιες. Είναι ωραίο έτσι όπως το πες. Ναι, είναι πολύ άκομψο. Βιζούμπα! Τέλος πάντων. Μα συγγνώμη τώρα, τι λέει το παιδί δίπλα μου. Τα έβγαλες ή δεν τα έβγαλες, μωρή. Τα έβγαλα, μάκι μου, γιατί είναι μια βραδινή εκπομπή. Δεν το καταλαβαίνω. Εδώ πέρα εμείς, γιατί πρέπει να σε βλέπουμε εδώ πάνω, μέχρι εδώ πάνω κλεισμένοι. Με έχεις δίκιο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εμφάνιση. Το φόρεμα ήταν και λεμπία και χρειάζεται οπωσδήποτε ένα σκίσιμο. Ήταν το σωστό σκίσιμο. Και ήταν πολύ μακρύ. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Ήταν πολύ μακρύ. Και σκίσιμο και κοντοφόρεμα, ξέρετε πώς θα ήμουν. Όχι, εννοείται αυτό σου λέω. Ήταν μακρύ, ήταν στο σκίσιμο. Ξεκάθαρα είδωλο. Πάρα πολύ. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η μπότα ήταν πάρα πολύ. Ήταν παπούτσι. Μπορείς να ντύνεσαι και εδώ έτσι. Όχι. Όχι, βέβαια. Μα φαντάζεσαι να πιένω. Πηγαίνουμε σε άλλες εκπομπές να βλέπουμε. Και να σας πω και κάτι και έκανε και ντόρο. Εδώ πέρα το γιακαδάκι. Έκανε και ντόρο σαν τον πούτι της Αντζέλινα Τζολί. Οπότε συγχαρητήρια. Επόμενο. Πώς το βλέπω. Λίτσα Γιαγκούση. Μου είχε λείψει. Και εμένα.
Τι κάνει το λιτσάκι. Και εμένα, παιδιά, μου αρέσει πολύ για γκούση. Και τα παγέτα σου σολύπα από την επικαιρότητα. Μία-μία τη βάζει την μπλούζα. Πολύ παγέτα. Και γκλαμ και σλαμ. Εντέλο, γλυκιά μου, λίτσα, μου λύσε. Όχι εντέλο. Εντέλο. Όχι ρε παιδιά. Δεν ήταν για εντέλο. Μάκη, δεν είναι πολύ ωραίο. Είναι λίγο too much η μπλούζα. Τι διαφημίσεις. Κάτσε ρε Μέρι. Είναι η λίτσα 20 αυτό το κομμάτι αυτό ξανά νιώσε μετά από χθες το βράδυ. Ναι. Και δεν μου αρέσει καθόλου. Άντε καλέ. Ήταν το χι του καλοκαιριού. Μην του μιλάτε σήμερα. Έχει το δόντι και δεν θα του αρέσει τίποτα. Μην του μιλάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε την νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας. Είναι. Α, κριτικιά είναι. Μακάρι να είναι κριτικιά. Είναι η κυρία Σιφάκη Θεοδώρα. Η νικήτρια του διαγωνισμού της προηγούμενης εβδομάδας και σε λίγο θα σας ενημερώσουμε και για τον διαγωνισμό που θα τρέξει this week, δηλαδή αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, τι ωραία, τα λέω τα αγγλικά, Έχω να σας πω μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Μάκη, μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν, μια σπάω, πάρα πολύ ωραία ιστορία. Στο σπάω και δείχνω στον κόσμο τι κάνεις. Πρόσεξε. Σου έχω πει. Είναι το πολυτιμότερο εργαλείο που έχω. Νόμιζα ότι ήταν άλλο. Όχι, είναι αυτό. Να πω την ιστορία. Πες, κορίτσι μου. Μία κοπέλα, η Μαρία, ζει ένα δράμα και πήγε στην Ανίτα Πάνια να το πει. Δεν το είδα αυτή την εβδομάδα. Κουκλάρα. Λοιπόν, η κοπέλα αυτή αντιμετωπίζει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μία κατάρα, παιδιά, που δεν την αφήνει πουθενά να εργαστεί γιατί έχει πρόβλημα με τα αφεντικά της. Γιατί? Ποια είναι αυτή? Η ομορφιά μου. Είχα πάει σε ένα casting. Μόλις έφτασε η σειρά μου, μου είπε το αφεντικό: εσύ κορίτσι μου, μην τραγουδίζεις, δεν χρειάζεται. Πάμε στο ξενοδοχείο. Να περάσει παρακαλώ η Μαρία. Καλησπέρα, Νίτα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Μια χαρά. Πραγματικά είστε όμορφοι. Ναι, είναι η κατάρα μου αυτή. Είναι η κατάρα μου αυτή. Πήρα το θάρρος και εγώ να έρθω να πω το δικό μου πρόβλημα. Ναι, είναι κατάρα δυστυχώς η ομορφιά. Είναι φορές που το λες αυτό και το πιστεύεις. Διότι έχει γίνει εμπόδιο στη δουλειά μου. Εντάξει, δεν είμαι απλά όμορφη. Είμαι κουκλάρα θα έλεγα. Οι καμπύλες μου, το σώμα μου, τα όμορφα τα χεράκια μου, το βλέμμα μου. Όλα αυτά όμως που έχουμε αυτό το... Το έχουμε που λένε. Το πακέτο. Έτσι. Είναι εμπόδιο. Ανίτα μου, κακά τα ψέματα. Δεν είμαι όμορφη, είμαι κουκλάρα. Κουκλάρα. Θέλω να βρω απλά μία δουλειά που η οποία να μην έχω πρόβλημα. Να μην έχει δηλαδή προς Θεού αυτό. Ψάχνει έχω μία κανακτήσει. Δουλειά που να μην έχει χειρονομίες. Ναι. Έχω προτάσεις αυτή τη στιγμή και δεν πάω για αυτόν τον λόγο. Το καταλαβαίνουμε. Είναι πρόβλημα δηλαδή. Νιώθω δηλαδή ότι είναι ναι κατάρα η ομορφιά μου. Παραδέχομαι, ναι, είμαι φανίσιμη, είμαι όμορφη, είμαι κουκλάρα, ναι, το έχω όλο αυτό το πακέτο, όλο αυτό το κουτί. Θέλω να δουλέψω σοβαρά. Πού μένεις? Καματερό. Αθήνα, Καματερό. Πού? Έλα, αν... κοπέλα μου. Πες το μου αυτό. Αφού δεν με ρώτησες. Α, είσαι κι εσύ ωραία του Καματερού. Άντε, είμαι κι εγώ ωραία του Καματερού. Σε ξανθώ σήμερα. Σήμερα. Κάτι έχει το Καματερό. Το νερό, μάλλον. Ναι. Το νερό, ναι. Είναι το νερό τόσο... τι είναι το νερό, τι έχει μέσα, εχνοστοιχεία, θρασιακά, λαμπερά. Παιδιά, κοιτάξτε, την καταλαβαίνω την κοπέλα. Την καταλαβαίνεις. Εντάξει, είναι λογικό. Μισό λεπτό να έχουμε πιάσει λαβράκι. Μίλησέ μας, Μάκη μου. Πραγματικά είναι κατάρα. Σε φλέρταρα και σένα. Όχι. Πριν πάρει δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Αλλά είναι, δεν μιλάω για μένα. Είναι κατάρα το μέσο. Τότε που το ξέρεις. Είπες. Πού το ξέρεις. Το καταλαβαίνω, την καταλαβαίνω την κοπέλα. Αν δεν έχεις προσωπική εμπειρία, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όχι, προσωπική εμπειρία δεν έχω, η αλήθεια είναι. αλλά εντάξει, τώρα το να πηγαίνεις να είσαι μια ωραία γυναίκα και να πηγαίνεις να βρεις δουλειά κάπου, ναι. Θα σε φλερτάρουν. Εσύ θα τη φλερτάρεις τη συγκεκριμένη κυρία Μαρία Κουκλάρα. Κοίταξε, είναι τραγουδίστρια.
Όχι, προσπαθεί να γίνει. Νομίζω είπε, ότι είναι. Όχι, όχι, όχι. Έχει δουλέψει, επειδή την είδα, το είδα όλο χθες, μου κίνησε λίγο την περιέργεια. Βασικά ήθελα να δω αν είναι περούκα αυτό το χτένισμα, είναι δικό της. Και είναι περούκα, γιατί της αρέσει να αλλάζει περούκες. Α, έτσι είπε. Ναι, το είπε. Έχει εργαστεί πάρα πολλές φορές σε λουλουδού. Έχει προσπαθήσει έτσι να εισχωρήσει το χώρο του τραγουδιού. Και εκεί οι επιχειρηματίες των μαγαζιών, όταν καταλάβαιναν ότι ήθελε να το γυρίσει το τραγούδι, της έλεγαν να πάμε σε ένα ξενοδοχείο να περάσουμε καλά. Η κοπέλα δεν δεχόταν, γιατί καταλάβαινε ότι είχαν ανήθικες σε προθέσεις. Πώς τη λένε, Μαρία. Μαρία Κουκλάρα. Θέλω να σου πω ότι για το τραγούδι δεν ξεκινάμε από λουλουδού. Και πάμε, αν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το χώρο, ξεκινάμε από στούντιο, ξεκινάμε από παραγωγούς. Αλλιώς το πράγμα, καταλαβαίνεις. Ναι, μπορεί να είμαι. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω ότι όταν είσαι λουλουδού, είσαι μέσα στο χώρο. Είσαι. Και το έχουμε δει και στην Πουγιουκλάκη που το είχε κάνει. Με τρομερή επιτυχία. Αυτό. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είμαστε με την Κατερίνα Χιάλμη. Τσακίσου. Τσακίσου. Αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό ήταν μια κάποιες δεκαετίες πριν. Είναι δύσκολο να μας τύχει να μας κάτσει τώρα αυτό. Εγώ... Απλά τη είπε και η Ανίτα. Δεν τη λες άσχημα. Είναι ωραία. Ωραία. Δεν είναι τώρα. Ναι, όχι, είναι ένα πολύ γλυκό κορίτσι. Είναι ωραίο, αλλά κορίτσι. Δεν είναι και η κουκλάρα ότι χάνει τις δουλειές επειδή είναι κουκλάρα. Νομίζω πως είναι ένα κάτι το οποίο το έχει πλάσει στο μυαλό της. Προσπάθησε η Ανίτα χθες να της το πει απ' έξω απ' έξω. Ότι ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι χάνεις τις δουλειές σου επειδή είσαι τόσο όμορφη. Είσαι ένα πολύ γλυκό, συμπαθητικό κορίτσι, όμορφο, αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Και μήπως. Γιατί τις κάνει τις δουλειές τότε. Μήπως της είπε η Ανίτα, μήπως τελικά δεν είσαι για να γίνεις τραγουδίστρια. Το έχεις ψάξει αυτό. Εκεί νομίζω ότι τσαντίστηκε λίγο η κουκλάρα. Έχει δίκιο. Και έλεγε η κουκλάρα, η Ανίτα, έκανε λάθος. Εγώ... Πώς την κρίνει, την έβαλε τραγουδίσει και είδε ότι δεν μπορεί να γίνει τραγουδίστρια. Όχι, δεν την έβαλε. Μια, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, δέκα προσπάθειες. Άκουσε τη Ανίτα μου πρώτα και μετά. Μήπως πρέπει να έρθω από την εκπομπή εκεί πέρα σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω να με φωνάζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Πρώτα βάζουμε, κάνουμε, περνάμε από ένα casting και μετά λέμε όχι, δεν κάνει για τραγουδίστρια. Πώς κόβει τα φτερά τη Μαρία. Κατσικωνότανε μετά. Τη κατσικωνότανε. Να ζητούσε μετά τραγούδια από τον Καρβέλα. Να ήταν η Ανίτα ανάμεσα. Πρώτη φορά έχει γίνει και στο παρελθόν με τρομερή επιτυχία. Έχουν κάνει καριέρα άλλε κι άλλε. Δεν μπορεί να κάνει η Μαρία Κουκλάρα. Σωστό κι αυτό. Να σας πω, εγώ νομίζω ότι η Μαρία Κουκλάρα βλέπει πολύ Βάνα Μπάρμπα. Την έχει παρακολουθήσει πάρα πολύ. Έτσι, γιατί? Είπε. Γιατί η Βάνα Μπάρμπα δεν έλεγε η όμορφη κατάρα. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Αλλά μόνο... η Βάνα Μπάρμπα ήταν θεά, παιδιά. Προτείνω να πάμε μια εκδρομή στο Καματερό. Καματερό. Να πιούμε και να λίγο νεράκι. Να μπούμε όλοι μαζί σε ένα πουλμανάκι και να πάμε εδώ παρέα με τους καμεραμέν στο Καματερό. Να δούμε τι παίζει επιτέλους στο Καματερό. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Δεύτερη κουκλάρα το Καματερό στην Ανίτα. Κάτσε. Έχει πολύ ωραίες, πολύ ωραίες καφετερίες το Καματερό. Ναι, πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες καφετερίες. Οι οποίες είναι πάντα γεμάτες. Έχει θέα θάλασσα το Καματερό. Έχει θέα θάλασσα το Καματερό. Το με το Τροκαντερό. Πού θα μας τρελάνεις. Με το Τροκαντερό. Πού θα μας τρελάνεις κι εσύ. Να κάνω μια ερώτηση. Το Καματερό θεωρείται δυτικά προάστια. Ναι. Ωραία. Δεν έχει θέα θάλασσα νομίζω. Ωραία. Τι έχει τον Ασπρόπυργο από πίσω, δεν έχει. Έχω χαθεί εγώ στον Ασπρόπυργο, να σας πω εγώ. Βέβαια, εγώ κατάλαβα που είναι το Καματερό. Έχω πάει. Τι ωραία, τι ωραία που περνάμε. Έχει όντως πολύ ωραίες καφετερίες. Βεβαίως. Χωρίς θέα θάλασσα. Χωρίς θέα θάλασσα, Μαρινάνα. Χωρίς θέα θάλασσα. Θα μας τρελάνει σήμερα και εσύ με τις αμυγδαλές σου. Σήμερα έχει εδώ το κορίτσι, το βλέπεις, μιλάει, είναι κένουρινη, είναι βουλωμένες μύτες κλπ. Και ήρθε στη δουλειά. Να σκολλήσει όλους, να τρέχουμε αύριο. Δεν κολλάνε, σωστή. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Να σας πούμε για τον επόμενο κύριο. Ποιο είναι το επόμενο κύριο, θα μας πεις. Που είναι ο κύριος Κώστας Αποστολάκης. Α, είναι πολύ καλός. Τον είδα. Είναι πολύ γοητευτικός. Στην πρεμιέρα Γαμπρή της Ευτυχίας. Όχι, εγώ τον είδα. Με τη Χρυσαρόπα, πολύ ωραία. Ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη. Πού? Στο Μένιο Φουρτιώτη και στα αποκαλυπτικά. Τίποτα, τίποτα, είναι ο πυρετός. Ναι. Ναι, και είπε ότι έχει ανασφάλειες, έχει φοβίες για κάποιους ανθρώπους. Πού? Τι λάθη έχει ο Κώστας ο Φουσταλάκης? Πάρα πολλά λάθη. Κάνετε αυτοκριτική δηλαδή? Πολύ μεγάλη. Έχω ανασφάλειες, έχω φοβίες, έχω κακίες μέσα μου, πολλές κακίες. Κακίες, μίση. Κακίες και μίση για ποιους, για ποιον? Για πολλούς ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλύτερα από μένα. Πού έχει κακίες, πού? Για ανθρώπους που πηγαίνουν καλύτερα από αυτόν. Ναι. Που τα έχουν καταφέρει καλύτερα από ότι εκείνους. Μπράβο του Γκουγκί για το ΟΠΕ. Δεν το λες φυσιολογικό. Όχι, όχι, όχι. Γιατί? Για πες εσύ, γιατί? Όχι, όχι, εσύ πες. Όχι. Όχι, πες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ όταν γίνονται τέτοιες δηλώσεις υποκλίνομαι. Γιατί για να μπει σε μια διαδικασία να πει κάτι που τον ενοχλεί και κάτι που δεν είναι, δεν θα το ακούσουν όλοι πάρα πολύ ευχάριστα, θέλει μια μαγιά.
Και θέλει να τα έχει βρει με τον εαυτό σου, έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, όλοι μας μπορεί να νιώθουμε κάποιες στιγμές ζήλια για κάποιον που είναι στη δουλειά μας και που τα καταφέρνει καλύτερα από εμάς. Είτε είσαι ηθοποιός, είτε είσαι τραγουδιστής, είτε είσαι ένα γραφείο, ας πούμε, και ένας εργαζόμενος παίρνει μια προαγωγή, λες, κάτσε ρε παιδί μου, θα πρέπει εγώ να την πάρω την προαγωγή αυτή. Εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν. Ναι, αλλά αυτό μπορεί να είναι και πρόκληση. Δεν μπορεί να είναι απαραίτητα ζήλια. Να θες να φτάσεις στον άλλο. Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βλέπεις με λίγο φθόνο αυτόν που κατάφερε και ξέφυγε λίγο πιο μπροστά από σένα. Εντάξει, θα το δεις για εκείνη τη στιγμή, φαντάζομαι, δεν το βλέπεις για πάντα. Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι η δουλειά του ηθοποιού είναι μια πολύ ανταγωνιστική δουλειά και που δίνεις εξετάσεις κάθε σεζόν. Κάθε, ναι. Μην πω κάθε μέρα, λέω κάθε σεζόν. Αν είναι ο Κώστας Αποστολάκης παίζει ένα σύριαλ που πηγαίνει καλά, ναι. Μπορεί να το ζηλεύουν και κάποιοι άλλοι που παίζουν ένα άλλο σύλλογο που δεν πάει καλά και που παίρνει ένα προβάδισμα ο Κώστας Αποστολάκης, ας πούμε. Αντίστοιχα, μπορεί να συμβαίνει και το ένθετο αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι κακό που παραδέχεται ότι μπορεί να έχει. Γιατί όταν το διαπιστώσει ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει στον εαυτό σου, είναι πολύ πιο εύκολο μετά να το αντιμετωπίσει. Στην αρχή και να το φτιάξει. Νομίζω πω όταν το διαπιστώσει είναι βασικά σοκαριστικό για σένα. Όταν καταλάβεις δηλαδή ότι ναι, εγώ τώρα αυτός πάει καλύτερα από μένα και εγώ τον φωνώ, νομίζω λίγο σε σοκάρει αυτό για τον εαυτό σου, γιατί δεν είναι ένα ωραίο συνέστημα. Όταν μετά αρχίζεις και το δουλεύεις, αρχίζεις και χαλαρώνεις. Και προφανώς είναι στη φάση που το έχει αποδεχτεί. Γι' αυτό έχει το λέει. Είναι στη φάση που το δουλεύει. Είναι. Γιατί σου λέει, έχω κάποιες κακίες, τις έχω εντοπίσει. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν πώς θα γίνω καλύτερος άνθρωπος. Μα δεν λέει μόνο κακίες, ανασφάλειες, φοβίες και μίσος. Ναι. Είναι πολύ πιο έντονο και πιο άσχημο συνέστημα. Το μίσος είναι περίεργη λέξη. Δεν ξέρω γιατί την είπε. Είναι σαν το μισή των άλλων που πάει καλύτερα. Οκ, okay, όλοι καλοί χωράνε, δουλεύει ο καθένας καλό για τον εαυτό του και να εξελιχθεί. Και αυτό που είπε και η Μαρία, ότι αυτό μπορεί να είναι ένα κίνητρο για να φτάσεις ακόμη πιο ψηλά από ό,τι είσαι. Νομίζω φθονή, δεν μίση. Ίσως να ήταν λίγο τραβηγμένο έτσι όπως το είπε. Ποια είναι η διαφορά του φθόνου από το μίσος? Εσύ που είσαι σπουδαγμένος. Το φθονό. Έχεις το πτυχίο τη Βοστόνη. Το φθονό είναι ένα σκαλί κάτω από το μισό. Δηλαδή, ο φθόνος είναι η ζήλια πιο πολύ. Ενώ το μίσος μπορείς να βλάψεις. Το μίσος είναι, άλλο. Μπράβο, ναι, είναι... μπορεί να σε οδηγήσει και σε πιο ακραίες συμπεριφορές. Είναι πιο ακραία συμπεριφορά. Αλλά εγώ τους ανθρώπους που βγαίνουν και λένε πράγματα για τον εαυτό τους, που το έχουν ψάξει και που μπορεί να μην είναι τόσο πολύ αρεστά για άλλους, εγώ τους εκτιμώ πάρα πολύ. Ναι, γιατί... να σου πω κάτι όμως. Δεν δίνει όμως και το καλύτερο παράδειγμα. Στα νέα παιδιά που τον ακούνε, σε άλλους επαγγελματίες. Όχι, όχι. Λέει εφόσον έχεις προβολή και σου παίρνουν μια συνέντευξη, αυτό το να λες ότι όποιος πάει καλύτερα από μένα μου δημιουργεί μίσος, κακία, φθόνο όπως είπες εσύ που δεν το είπε ίδιος. Ανασφάλεια, εντάξει, ανασφάλεια είναι λογικό. Όλοι έχουμε σε κάποια φάση της επαγγελματικής μας και της προσωπικής μας ζωής. Δεν είναι καλό παράδειγμα για να σε κάνει να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή, κοίταξε, όταν δίνεις μια συνέντευξη, δεν θα μιλάς μόνο με τα καλύτερα λόγια για τον εαυτό σου. Και είναι πιο ωραίο να μιλάς για τον εαυτό σου και να λες τα μειονεκτήματά σου, παρά να λες ότι είμαι ο καλύτερος άνθρωπος και αγαπώ όλο τον κόσμο. Γιατί δεν πρέπει να πας στο άλλο άκρο. Η συνέντευξη δεν πας στο άλλο άκρο. Όταν είναι αληθινή μια συνέντευξη, θα πεις και κάτι αρνητικό για σένα, βέβαια. Δεν θα πεις και κάτι νιώθεις. Εντάξει, στάνθηκε και την ώρα και το. Δεν νομίζω ότι λειτουργεί σαν κακό παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Πώς δεν είναι, καλέ. Σε μισό για να πάω, για να σε περάσω. Μα και να πάω μπροστά. Ότι δεν είπε ότι μισώ τους άλλους και καταφέρνω και τους περνάω, κάνω κακό στους άλλους. Λέει ότι έχω νιώσει στη ζωή μου μίσος και κακία για ανθρώπους που έχουν πάει καλύτερα από μένα πολύ πιο γρήγορα. Και τα έχουν καταφέρει. Όχι, δεν είπε γρήγορα. Εντάξει, παιδιά, που τα έχουν, είπε συγκεκριμένα, έχω ανασφάλειες, φοβίες, κακία και μίσος για ανθρώπους που τα έχουν καταφέρει καλύτερα από εμένα. Εντάξει, ο κύριος Αποστολάκης, νομίζω πως. Θα πω κάτι που μπορεί να σας φανεί άσχετο. Αλλά πώς το βλέπω εγώ στο μυαλό μου. Δεν είναι και ο Ρουβάς, ας πούμε, που έχει φαν νέα παιδιά και τον ακολουθούν και είναι παράδειγμα. Προφανώς οι θαυμαστές του είναι λίγο άνθρωποι σαν και εμάς, μεγαλύτερες ηλικίες και πιο συνειδητοποιημένοι. Οπότε εγώ δεν θα. Την ακούσω αυτή τη δήλωση, θα την κρίνω, αλλά δεν νομίζω πως θα με επηρεάσει και ιδιαίτερα. Ναι, δεν νομίζω ότι δίνει το κακό παράδειγμα. Δεν σου λέει ότι κατάφερα και έφτασε στην κορυφή κάνοντας ανήθικες κινήσεις. Άρα μισεί όλο τον υπόλοιπο. Όχι, ρε παιδιά, δεν μισεί ο άνθρωπος. Ας αισθάνεται όπως θέλει. Το νιώσε ο άνθρωπος. Το έχει νιώσει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Έτσι αισθάνεται. Ανθρώπινο συνέστημα είναι. Δηλαδή εσείς δεν έχετε ζηλέψει ποτέ. Φυσικά. Τι μου λέτε. Μα δεν μιλάει εδώ για... πρώτος που έχω ζηλέψει. Μα δεν μιλάμε για τη ζήλια. Μιλάμε για πιο έντονα συναισθήματα και πιο επικίνδυνα. Για κακία, για μίσος που κανονικά δεν πρέπει να τα αισθανόμαστε αυτά όταν θέλουμε να πάμε μπροστά και να εξελιχθούμε. Όταν όμως το έχεις νιώσει και το έχεις συνειδητοποιήσει, είναι ένα βήμα για να το διορθώσεις. Μα λέει ότι το έχει ακόμη.
Τι πες? Το έχει ακόμη, δεν το έχει νιώσει, δεν το είχε νιώσει. Όχι, δεν ξέρω αν το είπε, το έχει ακόμη. Έχω νιώσει, έχω, λέει. Έχω ανασφάλειες, κακία και μίσος. Εγώ που τον είδα. Δεν δουλεύουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ρε παιδιά, τον Αποστολάκη. Τον είδα Σάββατο βράδυ σε ένα μπαρ. Τον είδα χωρίς κακία και μίσος. Μα και εγώ τον είδα πια. Μάλλον ήταν μετά την παράσταση, δεν ξέρω. Δηλαδή, εφόσον μου λέτε ότι είναι μια χαρά. Φτιάχνετε το ψυχογράφημα του ανθρώπου μία δήλωση. Δηλαδή είναι και αστείο. Εμείς το φτιάχνουμε, μόνο του το φτιάξε. Ναι, οπότε δεν θα τον κρίνουμε τον άνθρωπο επειδή δήλωσε ότι το έχει νιώσει αυτό το συνέστημα. Και εγώ έχω ζηλέψει, ρε παιδιά. Εσείς δεν έχετε ζηλέψει, με τρελάνεις. Τι, έχεις νιώσει κακία ή μίσος, για μίσος. Μίσος δεν είναι, όχι, δεν με νοιάζει. Άρα δεν μπορεί να το λες αυτό. Όχι, γιατί για μένα επιτυχία είναι η διάρκεια. Δεν είναι το να είσαι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα. Είναι το πόσο θα είσαι νούμερο ένα. Για μένα είναι μεγαλύτερη διάρκεια του Κώστα Αποστολάκη που ακόμα συνεχίζει, που χωρίς να είναι το νούμερο ένα απαραίτητα, μπορεί ο άνθρωπος δουλειά του να είναι τρομερό, δεν θα κρίνω εγώ την καριέρα του Κώστα Αποστολάκη, αλλά θέλω να σου πω, παραμένει, τον βλέπω να είναι ενεργός όλα αυτά τα χρόνια, σε σειρές, με επιτυχία, σε ταινίες με επιτυχία, δεν αφήσει, κάνει τη δουλειά του στο θέατρο. Το βλέπω παντού μέσα σε όλο τον Κώστα Αποστολάκη. Άρα ο άνθρωπος επιτυχημένος είναι. Γι' αυτό πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στις δηλώσεις. Έλα μωρέ Νανά τώρα, μην είμαστε και τόσο υπερβολικοί νομίζω με τους ανθρώπους. Όπω Νανά, όταν έχεις πυρετό είσαι θεά. Ναι. Είναι λιγάκι. Πάμε να χαλαρώσουμε, πάμε να χαμογελάσουμε λιγάκι. Να αλλάξουμε κλίμα. Έλα, το έχουμε ανάγκη. Είσαι το λάθος μου το τελευταίο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ποια είστε? Είμαι η Άννα από το Άργος. Από πού? Από το Άργος. Από το Άργος. Μεσσηνίας. Από το Άργος. Μεσσηνίας. Είδατε που όλοι λένε ότι χώρισαν η Ναταλία με τον Μάνο. Ναι. Δεν χώρισε. Ένα πουλάκι μου είπε. Εσύ δεν της έστειλες μήνυμα που είπες. Εμένα ο ίδιος ο Μάνος. Εσύ δεν της έστειλες μήνυμα που είπες. Και χορεύω, χορεύω, χορεύω. Στην αγάπη μας ακόμη εγώ πιστεύω. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις και τρελαίνεσαι. Δώστε! Πως τελειώσαμε για πάντα δεν το δέχεσαι. Τι σε πιάνει και με ψάχνεις τα τηλέφωνα. Σβήσε με απ' τη ζωή σου σαν να Εντάξει, μας δουλεύει ο Παρούμπας. Γιατί? Δεν υδρώνει άνθρωπος με αυτό το πράγμα. Είναι όλο παλαμάκια και μαντήλια στο χέρι και κίνηση. Έτσι υδρώνουμε, αυτό είναι γυμναστική. Δεν θα δυνατήσουμε ποτέ τα κορίτσια. Πότε θα δυνατήσουμε ποτέ. Πες μας, Μαρία, τώρα εσύ σε παρακαλώ, πού είναι εδώ η άσκηση. Πού είναι, ωραία, πάμε. Λοιπόν, κοίτα. Το χέρι, όλο πόσα. Αυτό, άμα το κάνεις μία ώρα, θα υδρώσεις που θα πάει, ρε παιδιά. Θα υδρώσεις. Νομίζω, όπως η φιλοσοφία της συγκεκριμένης γυμναστικής. Η γυμναστική του Παρούμπα είναι ότι προσπαθεί να σου φτιάξει το κέφι. Νάτος, νάτος, νάτος. Νάτος, νάτος, μου στέλνει μηνύματα. Μην γελάς. Βλέπει ο Παρούμπας. Λοιπόν, το περιλαμβάνω τώρα. Αυτό εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα γυμναστική. Μάλιστα. Έτσι δεν θα δυνατήσω. Εγώ πρέπει να χάσω ο Παρούμπα μου 10 κιλά. Έτσι μου υπόσχεσε ότι το χορεύω κάθε μέρα αυτό. Θα χάσω 10 κιλά μέσα σε ένα μήνα. Όχι. Δεν θα χάσεις γιατί τρως. Όχι, θα μου ανοίξει και η όρεξη της κι αλλιώς. Αλλά κοίταξε εδώ πέρα, είναι συνέχεια. Σαν να έχω τη στάμινα τώρα και πάω στην πηγή. Εντάξει. Πάω να πάρω το νερό. Έτσι κάνει Πάολα, νομίζω, παιδιά. Και τι είναι αυτό, και εδώ στο μαντίλι και κακό. Και πόσα. Γιατί και το μαντίλι δεν γυμνάζει το χέρι, το δικέφαλο και τον τρικέφαλο. Γυμναστική που την ακολουθεί άνετα από Πανώτας δεν είναι γυμναστική. Τέλος. Ο Πανώτας είναι εκτός ρυθμού, εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Δεν την έχει όλη. Όχι, είναι στο ρυθμό.
Κανένα δεν είναι στο ρυθμό. Είναι ότι κανείς δεν ακολουθεί. Κοίταξε αυτό, αν α πούμε, επειδή το κάνει και στο Λονδίνο αυτό ο Παρούμπα. Αλήθεια. Εκεί πρέπει να γίνεται λίγο πιο πανικό, γιατί σου ακούνε αυτοί ελληνικό στίχο μπουζού και αυτά και γίνεται χαμό. Αλλά εμένα και εδώ αυτό μου φαίνεται πολύ προκλητικό να το κάνει, γιατί. Ωραία, παιδί μου, πολλές φορές τα πηγαίνω στα μπουζούκια. Μα... Θέλω μετά και την άλλη μέρα. Να το, Παναγία μου. Μα όλο παλαμάκι είναι, ουσία καμία. Μαγε... Παλαμάκια, αϊντέ, μα... δώστε, πάνε. Με απείλησε. Τι λέει. Ότι θα έρθει να μπουκάρει. Να μπουκάρει. Να έρθει, άμα σου δώσει καμιά ανάποδη με την κοτσίδα. Μα σου δώσει καμιά ανάποδη με την κοτσίδα, θα σου πω εγώ. Και ο γυμναστής, αυτός που δείχνει τις ασκήσεις, δεν κάνει πάντα όλες τις ασκήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Μα, έρχεται, σε παρακολουθεί, να κινείσαι σωστά, μετράει, δίνει ρυθμό. Τι? Ρυθμό δίνει στην κοτσίδα από ό,τι βλέπω. Ωραία, πέρα, εγώ θέλω πώς θα χάσω 10 κιλά με Παρούμπα, χάνω. Χάνεις. Πότε, σε ένα χρόνο. Χάνεις. Τι να πω. Ο Παύλος Σταματόπουλος τον έδωσε στεγνά η κυρία Σπυροπούλου. Α, παιδιά. Προφανώς έχει μιλήσει με την Αταλία Γερμανού, αλλά θα ασχοληθούμε με το θέμα της Αταλίας Γερμανού μετά. Και εμείς σε λίγο. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Σήμερα βλέπω, Τρελό και έτσι σήμερα. Μακή, χορεύω μόνη μου, Μακή. Λοιπόν. Χόρεψε καλέ. Δεν μπορεί να το δω. 90-11-00-3325. Δηλαδή 90-11-00-33-25 για να κερδίσετε το τριήμερο αυτή τη εβδομάδα, τη εβδομάδα ετούτη, το οποίο είναι στην Πιερία, στο Ελατοχώρι. Βεβαίως, βεβαίως. Και πιο συγκεκριμένα στο Πιερών Μούσες, σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Στο Πιερών Μούσες. Με πρωινό δείπνο και αυτοκίνητο για να πάτε τις βόλτες σας. Μην ξεχνάτε ότι ο πιο γρήγορος κερδίζει, γιατί η ανάδειξη του νικητή βασίζεται στη δεξιότητα και όχι στην κλήρωση. 90-11-00-33-25. Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τώρα. Πάμε σε ένα κύριο που δήλωσε και έφερε τα πάνω κάτω, γιατί στρέφεται εναντίον της Ζούκησας νομικού και της Ζέτας Μακρυπούλια. Α, για ποιος είναι ο Λάτσιος? Όχι, για δείτε. Ζούκησα νομικού που χωράει τουαλέτες και Έλληνες και διαθέσεις. Όχι, αυτά δεν τα μπορώ καθόλου. Θεωρώ ότι είναι πολύ θράσος να βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές με τουαλέτες και να δείχνουν στον κόσμο ότι είμαστε στην Βενεζουέλα. Αυτές είναι οι ωραίες και οι υπόλοιποι είναι οι κακόμοιροι που κάθονται στα σπίτια και τις βλέπουν. Τα μισώ πάρα πολύ αυτές με τις τουαλέτες σε στυλ Δούκησα νομικού και Μακρυπούλια. Είναι το χειρότερό μου. Σε στυλ είπε. Σε στυλ. Σε στυλ. Άρα... Το έκανε λίγο πολιτικό το θέμα, ή εμένα μου φάνηκε. Κοινωνικό. Κοινωνικό-πολιτικό, ρε παιδιά. Ναι, ότι δεν είναι εποχή τώρα που διανύουμε αυτή την περίοδο τη δύσκολη και είμαστε και κοντά σε εκλογές. Μπορεί να έλεγε από μέσα του να το σκεφτότανε. Να βγαίνουμε, ας πούμε, ντυμένες οι παρουσιάστρες με τουαλέτες, με υπέρλαμπρα φορέματα και αυτά. Κάπως έτσι το είδα. Δεν είναι επίδειξη πλουτισμού τα ρούχα των παρουσιαστριών, γιατί όλοι ξέρουν ότι δεν είναι δικά τους. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σαν εικόνα. Τα φοράνε για την εκπομπή. Ίσως είναι πιο down to earth. Down to earth. Πες το στα ελληνικά. Κάτω στη γη. Γιωμένο. Ναι, ότι είναι πιο προσιτό, πιο προσγειωμένο να φορέσεις ένα, ας πούμε. Πώς φορά και χθες η Δούκησα μία φουστίτσα και ένα μπλουζάκι. Όχι. Που δεν ήταν βέβαια. Ήταν εντάξει, ήταν τέλα αυτό. Ήτανε, αλλά δεν ήταν μια τουαλετάρα με τα στρας, με τα φτά, με τα μεγάλα τα σκουλαρίκια. Δεν ήταν κάτι υπέροχο. Τώρα να λέμε ότι γίνεται ένα κοσμικό γεγονός, ένας γάμος δίπλα μας και θα πάμε με το τζιν. Ήθιστε να πας με ένα κουστούμι, να πας με μια τουαλέτα σε μια δεξίωση. Αυτά τα σοου αυτή τη λογική έχουν. Όχι, θα μπορούσαν να είναι και μια άλλη λογική. Ναι, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, να βλέπεις τώρα την παρουσιάστρια. Εγώ μένω, μου αρέσει η παρουσιάστρια να είναι λαμπερά ντυμένη. Μα τα σοου γι' αυτό δεν είναι να δώσουμε λίγο λάμψη στην καθημερινότητά μας, να ανοίξουμε λίγο τηλεόραση. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Πέρυσι που βλέπαμε την. Τη Ζέτα στο Just the Two of Us που ήταν ντυμένη πιο καθημερινά. Δεν μας άρεσε και λέγαμε τι ωραία αλλαγή. Αυτό εννοεί. Πιο λιτά και πιο απλά. Δεν ήταν καθημερινά. Δηλαδή δεν βγήκε και εκείνη με το τζιν της. Μα δεν λέει ο κύριος. Τώρα βρίσκομαι. Για το Just the Two of Us λέμε.
Όχι. Ναι, εγώ λέω αναφέρομαι σε εκείνο το παράδειγμα. Και τι σχέση έχει αυτό? Δίνεται η απάντηση. Κάνεις αν λάθος. Ήταν πιο υπέρλαμπρη. Όχι, όχι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το στήλ της. Πάρα πολύ ωραίο το στήλ της. Καλή 38 έκανε χθες τον dancing. Είμαι τελικός. Εντάξει, είμαι τελικός. Και δεν ήταν μέσος όρος, νομίζω. Σε τέταρτο. Εντάξει, τώρα. Τέλος πάντων, τώρα μιλάμε εμείς για τηλεθεάσεις. Μ' αρέσει που μόνο σου τα λες, μόνο σου. Εμένα μου κάνει εντύπωση που ο Νίκος Αποστολόπουλος είναι ένας πολύ καλός σχεδιαστής, ένας άνθρωπος μέσα στα πράγματα που έχει σχεδιάσει και εκείνος πολύ έτσι ωραίες υπερπαραγωγές, ανδρικά και γυναικεία. Γιατί έκανε αυτή τη δήλωση? Εντάξει, ο Τάκης Ζαχαράτος πέρσι δεν ήταν και πολύ. Κάθε δήλωση. Μισό λεπτό έκανε. Ο Τάκης Ζαχαράτος πέρσι δεν ήταν και πολύ απλά αντιμένος για άντρας. Τον έβλεπα, το βλέπαμε με τα σατέν, με τα φούξια, τα μπλεόν. Ο κύριος Αποστολόπουλος. Ρε παιδί μου, ο κύριος Αποστολόπουλος είπε και όλες τις δηλώσεις του ότι θα ήθελε πάρα πολύ να ντύσει και τον Λιάγκα στο show, στο Voice. Μπράβο. Ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Λιάγκα και ότι θα ήθελε πολύ να τον ντύσει. Οπότε μπορεί να ανοίγει τα... Γιατί ρε παιδιά, να... δεν ισχυρίζεται ότι δεν, μπορούμε, δεν θέλουμε να ντύσουμε λαμπερά του stars. Όχι, αλλά και αυτός δεν ντύνει απλά. Δηλαδή ο Ζαχαράτος πέρυσι θα ντύνει στο σατέν. Ναι. Και στο χρώμα, φούλη. Και στο χρώμα. Ναι. Και το πήγαινε και ήταν και πάρα πολύ ωραία γιατί το σχολιάζαμε όλοι. Ίσως να το βρει και λίγο πιο υπερβολικό. Ποιο? Αυτό. Μα... ξέρω εγώ μόνο μα τώρα. Γι' αυτό σου λέω. Μπορεί κάνουμε μην... μία δήλωση και πάμε να βγάλουμε το ψυχογράφημα του ανθρώπου. Μπορεί να μην του αρέσει να ντύνει, ρε παιδί μου, γυναίκες. Μπορεί να του αρέσει να ντύνει μόνο άντρες. Δηλαδή ναι. να είναι. Να του αρέσει πολύ. Να του αρέσει ναι. πάρα πολύ να ντύνει. Να ντύνει. Να ντύνει άντρες. Αλλά και τους άντρες τους ντύνει. Τους ντύνει, ρε παιδί μου, λουσάτα. Λαμπερά. Και πλούσια. Είναι λαμπερά, καταλαβαίνεις. Και ιδιαίτερα. Δηλαδή... δεν είναι το κλασικό το κουστούμι που φοράει ένας δικηγόρος. Πώς φοράει η Δούκησα την τουαλέτα, αντίστοιχα τους δίνει και τους άντρες. Παιδιά, μια και μιλάμε για δηλώσεις. Δεν περνάμε στη δήλωση που άναψε φωτιές πάλι χτες. Γιατί ο καλύτερος στις δηλώσεις, να πούμε την αλήθεια, είναι ο Λάτσιος. Και έκανε πάλι. Που κάνει μια δήλωση και μπορούμε να σχολιάζουμε και να συζητάμε και τι ακριβώς εννοεί ο ποιητής. Δήλωσε. Και πώς το λέει, έκανε. Ναι, αυτό το αγόρι, το τρελό, έκανε μια ακόμα δήλωση. Α, για να το πω. Μαρία, ξέρεις, όταν είμαι Γιάννης Λάτσιος, εσύ προσοχή. Φυσικά και προσοχή. Έτσι. Τον αγαπώ το Γιάννη. Έτσι. Πάμε. Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ζέτα Μακρυπούλια αναφέρθηκε στο όνομά σας και είπε ότι συμφωνείτε σε αρκετά πράγματα, όμως έχετε καταφέρει να τη στεναχωρήσετε. Με τη Ζέτα έχουμε συνεργαστεί άψογα. Ήταν μια στενάχωρη περίοδο το προηγούμενο καλοκαίρι και για τους δυο. Εγώ κρατάω την εκτίμησή της και συμφωνούμε σε πάρα πολλά επαγγελματικά, το οποίο το επαυξάνω. Τη Ζέτα την εκτιμώ πάρα πολύ σε επαγγελματικό επίπεδο. Και μ' αρέσει και σαν άνθρωπος. Νιώθω πολύ καλά. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία. Πιστεύω και εύχομαι ότι και στο μέλλον θα συνεργαστούμε. Ωραία. Έρχεται η Ζέτα. Δεν έφυγε ποτέ βασικά. Η Ζέτα έρχεται, ποιος φεύγει το θέμα. Πρέπει κάποιος να φύγει. Γιατί? Δεν θα φύγει κάποιος. Παιδιά, εντάξει, μαζεύομαστε πολύ μετά. Γιατί κάτι έγινε. Να σας πω κάτι. Πάντως είναι ωραίο. Δηλαδή η Ναταλία μπορεί να μην είναι. Να είναι στο έψιλον, να έχετε κάνει guest εδώ. Με τη Ζέτα υπάρχει καλή σχέση. Είναι με κάποια πρόσωπα που ποτέ να. Η Ντορέτα. Δεν είναι ώρα να πετάς. Έχει καλή σχέση. Η Ντορέτα, γιατί τι είπε, πολύ, ότι παρότι είμαι στο Μέγκα, εμεί αισθάνομαι πιο πολύ άνθρωπο στο Αντένα. Αφού τα πιο πολλά δεν έχει κάνει εδώ. Είναι ωραίο αυτό και το έχουν κερδίσει νομίζω οι άνθρωποι του καναλιού. Έρχεται η Ζέτα, πάμε παρακάτω. Έρχεται η Ζέτα και εγώ το πιστεύω ότι έρχεται. Ποιο φεύγει το θέμα. Ποιο. Παιδιά, κάποιο θα φύγει, δεν γίνεται. Και πού θα πάει. Θα παίξουμε τις καρέκλες. Με τη μέθοδο της κάσει. Θα κερδίσω, θα κάτσω. Με τη μέθοδο της απλής αναλογικής και της απλής σύγκρισης υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο, αλλά δεν θα πούμε. Δεν λέω. Είσαι καλά. Όχι, δεν εννοεί. Έκανες όλο αυτό το τερτύπι για να μας πεις ό,τι πει. Αν εννοείς τη Δούκησα, καμία σχέση. Όχι, δεν εννοώ τη Δούκησα. Αν δεν εννοεί τη Δούκησα, ποιο εννοεί. Ποιον θα μπορούσε να εννοεί. Ποιο θα φύγει. Όχι, δεν κάνουμε υποθέσεις. Απλά τώρα να μου έδωσαν. Να κάνουμε. Μου έδωσαν, πώς το λένε, πρόκληση για να σκέφτομαι τώρα τις επόμενες δύο ώρες. Ποιος θα μπορούσε να φύγει για να έρθει η Ζέτα. Γιατί πρέπει κάποιος να φύγει, επειδή το Πολιάκας. Όχι, αλλά έχει μια λογική αυτό. Γιατί η Ζέτα, αν έρθει, αν πάει η κοπέλα στον Αντένα, θα πρέπει να κάνει ένα project ακριβό. Ναι. Γιατί τι είναι η Ζέτα που θα κάνει ένα project ακριβό. Μπορεί να κάνει ένα απογευματινό καθημερινό. Γιατί εσύ αν την είχε τη Ζέτα στο κανάλι, θα την έβαζε να κάνει απογευματινό καθημερινό. Εγώ, θα την έβαζε να κάνει και θέατρο. Θα κάνει η Ζέτα Μακρυπούλια. Οπότε δεν θα προλαβαίνει. Αν έχει το θέατρο, δεν μπορεί να κάνει απογευματινό. Εγώ έχω την απάντηση. Ναι. Ο Θέμος, δεν καταλαβαίνω. Τι πες. Ο Θέμος, ο Αναστασιάδης. Τι.
Δεν είπανε, δεν υπάρχουν φήμες ότι θα σταματήσει ναι. του χρόνου. Θα κάνει η Ζέτα βραδινό σοου. Ωραία ιδέα. Στες του Θεού. Θα μπορούσε. Αν όντως γίνει αυτό, γιατί κάθε χρόνο γίνεται και ποτέ δεν γίνεται. Ωραία ιδέα. Ναι. Μπορεί να είναι και ο Γρηγόρης. Μα δεν χρειάζεται να φύγει κάποιος. Και τι πρέπει να φύγει κάποιος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η λογική του Αντένα, από ό,τι έχω καταλάβει τα τελευταία χρόνια, είναι να μαζέψει πολλούς καλούς παρουσιαστές. Ναι. Και αυτό το είδαμε ειδικά πριν δύο χρόνια. Που πήρε το Γρηγόρη, ναι. το Μαράκι, την Μπεκατόρου, τον. Τη Φέη και τον Γιώργο. Τη Φέη και τον Γιώργο, την Αταλία. Ξέρεις, ξαφνικά μαζεύτηκαν πολύ. Οπότε νομίσαμε όλοι, υποθέσαμε ότι θέλει να κάνει ένα μπλοκ ο Αντένα με πάρα πολύ καλούς παρουσιαστές. Βέβαια, αυτό έγινε πριν δύο χρόνια. Ναι, πριν δύο χρόνια. Που σημαίνει ότι κάποια συμβόλαια λήγουν τώρα. Ναι. 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 Κάποια συμβόλαια τελειώνουν. Τελειώνουν. Κάποιες εκπομπές. Δεν πέτυχαν και τόσο πολύ. Ήδη η Ναταλία έφυγε. Βέβαια, χθες την ξαναείδαμε. Ναι, χόρεψε. Δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι για επιστροφή. Και βέβαια δεν. Χόρεψε, μην ακούγεις υπερβολές. Χόρεψε. Έλα, συμπαθητική ήταν. Θα σα πω μετά. Ναι, η Ναταλία μπορούσε έφυγε, να φύγει. Εγώ δεν νομίζω. Πάντως ότι τίθεται θέμα δούκι σας. Όχι. Καμία όχι, σχέση όχι. το ένα με το άλλο. Ναι. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Απ' την άλλη, ο Αρναούτογλου έχει πει. Ότι εγώ δεν θέλω να τα συνεχίζω τα Καρντάσιαν σε άλλη μια χρονιά. Καλά, δεν σημαίνει ότι θα φύγει από το κανάλι. Μπορεί και αυτός να ψάχνετε. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν το ναι. ρώτησα κι εγώ να βοηθήσω. Βέβαια, από την πλευρά, όταν έφυγε η Ναταλία Γερμανού, δεν είδαμε κάποια άλλη να έρθει ή κάποιον άλλο να έρθει να αντικαταστήσει την εκπομπή το Ναταλία Γερμανού ξανάρχεται. Εκτός αν μιλάει για το voice. Για το να voice ή Ζέτα. Ναι. Όχι, παιδιά. Όχι. Γιατί. Όχι, του πάει του Λιάγκα ναι, το Boys. Και, το και είναι και πετυχημένο. Θα κάνει το 2, μετά θα κάνει κάτι άλλο ο Γιώργος. Όχι, είναι, όχι, όχι, δεν νομίζω. Συγγνώμη, ένα τροπή θα είναι. Δεν το σκεφτείς αυτό. Όχι, θέλω να βλέπω τη Ζέτα έτσι να έχει ένα παιχνίδι με μια κριτική επιτροπή. Γιατί, καλά, όχι, μην το βλέπεις συνέχεια ίδιο. Η ανατροπή θα είναι να κάνει ο Γιώργος τον dancing. Α, να γελάσουμε λίγο. Είναι ανατροπή, θα είναι να έχουμε κι άλλο dancing. Έλα ρε, εντάξει, μπορεί να έχουμε μετά, όχι του χρόνου, του παραχρόνου. Πλάκα κάνω. Μπορεί να είναι του παραχρόνου. Όχι ρε παιδιά, πάμε να και καινούργια projects, δεν το σκεφτόμαστε αυτό. Θα βγουν καινούργια πράγματα, μπορεί να μην έχει dancing. Το, πώς δεν βγήκε τώρα το Your Face Sounds Familiar. Μπορεί να έχει μόνο το Face αυτό τον χρόνο. Ακριβώς. Τη μία σεζόν και την άλλη σεζόν να βάλουν ένα άλλο show ανάμεσα στο Voice ναι. και στο Your Face. Δεν, καινούργιες παραγωγές μπορούν να γίνουν. Πάντως δεν κολλήσαμε τώρα στο Voice μόνο και στο Dancing. Είναι τόσα πολλά καινούργια ναι. πράγματα και show που μπορεί να γίνουν. Εντάξει, το Dancing όμως, παιδιά, έχει μία γλύκα. Ναι. Αν είναι να το σταματήσουμε ένα χρόνο, αλλά μετά να το ξανακάνουμε, σας παρακαλώ. Πάντως ο Λάτσιος δεν είπε ότι. Γυρίζει η Ζέτα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι παίζει ένα ναι. υπάρχει ένα κλίμα υπάρχει. Και με την Καγκάκη και με το Λάτσιο, γενικώ το πάνε γύρω-γύρω. Και εγώ πιστεύω ότι εντάξει, μπορεί και να την εγώ δεν θα ήθελα τη Ζέτα να ξαναγυρίσει τόσο γρήγορα. Δεν θα και θέλες. Να, όχι, και να ξανακάνει το ίδιο με αυτό που έκανε πριν. Μου άρεσε που έκανε μου άρεσε που έκανε κάτι διαφορετικό κάπου αλλού. Δεν πήγε τόσο πολύ, αλλά μπορεί να συνεχίσει τη συνεργασία της με το Μέγκα για ένα-δύο χρόνια. Να κάνει εκεί επίσης άλλες επιτυχίες. Δεν σημαίνει τίποτα ότι δεν έκατσε το ένα σόου, δεν μπορούν να καθίσουν άλλα πράγματα στο Μέγκα. Να συνεχίσει εκεί και μετά να γυρίσει τον Αντένα σε ένα ρόλο διαφορετικό από αυτό που περιμένουμε. Πάντως, μ' αρέσουν οι αλλαγές, παιδί. Το Μέγκα όμως δεν βλέπουμε ότι γενικά υποστηρίζει πολύ τα σόου στο Μέγκα. Καλά, δεν ξέρεις τώρα τι θα βάλει. Δεν είναι. Προτιμάει τα Σύρια, προτιμάει τις πρωινές. Εγώ περιμένω ακόμα το σόου του Σεφερλί, δεν θα το κάνει. Όχι, δεν θα το κάνει. Ούτε η Τζέτα νομίζω θα βγει στον αέρα τελικά. Δεν θα βγει. Ναι, γιατί στο Μέγκα πάνε πολύ καλά. Σειρές, μυθοπλασία. Εγώ θέλω να δω τη Ζέτα Μακρυπούλια στον Αντένα. Και σε ένα άλλο ρόλο, παιδιά. Σε μια πρωινή εκπομπή. Λίγο αργότερα. Ρε, παιδιά, σε πρωινό. Η Ζέτα. Η Ζέτα είναι... Γιατί μια χαρά τα πάνε τα παιδιά στο πρωινό. Πάντα να πειράξουμε κάτι μέρες. Που πάει καλά. Άλλες Σαββατοκύριακο. Α, για Σαββατοκύριακο λες. Πώς τη λένε. Γιατί να κάνει Σαββατοκύριακο Αντένα. Γιατί πρωινό. Να με κάνει. Δεν υπάρχει λόγος να κάνει αυτή τη στιγμή Σαββατοκύριακο. Γιατί. Γιατί ούτε τα πια. Ούτε η τηλεθέαση είναι πολύ μεγάλη, ναι. ούτε είναι μια πετυχημένη ζώνη. Καλέ, το ΜΕΣ στην καλή χαρά όλα αυτά τα χρόνια έκανε 38 και 39 και είχε και πολύ καλή διαφήμιση. Όχι, πριν από 3 χρόνια. Ναι, πριν 3 χρόνια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα οι τηλεοπτικές συνήθειες πια. Και η διαφημιστική αγορά πια δεν είναι στο πρωινό. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ αγαπώ τα πρωινά. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο μου αρέσει πολύ να βλέπω εκπομπή. Δεν ξέρω αν θα θέλω. Δεν μπορώ άλλο με τα Μικη Μάου και τα τέτοια. Θέλω να βλέπω εκπομπές. Ναι. Αυτά τα Μικη Μάου. Δεν μου αρέσει. Και εφηδιάθεση. Η Ζέτα δεν ξέρω μόνο θα τη στέργεζε τόσο πολύ το Σαββατοκύριακο. Είναι ένας διαφορετικός ρόλος όμως. Πιο πολύ σου πάει εσένα το Σαββατοκύριακο. Μη με ταράζεις. Πιο πολύ σου πάει. Το έχω πει τόσες φορές. Μου πάει. Σου πάει το Σαββατοκύριακο. Αν ήταν να κάνει κάτι, να κάνει Σαββατοκύριακο πρωινό, θα σου πήγαινε. Η Ζέτα είναι για πιο.
μου βγάζει μια χλειδί, ρε παιδί μου. Όχι ότι εσύ δεν βγάζεις. Είναι για βραδινό σοου. Έρχεσαι σε αντίθεση με αυτό που θες πριν. Ναι, εννοώ, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Δεν εννοώ βραδινό σοου τύπου dancing μόνο. Ηρεμήστε. Αλλά... Εννοώ να κάνει ένα διαφορετικό βραδινό πρόγραμμα. Αυτό εννοώ. Ένα talk show. Ένα τύπου Πέτρου Κωστόπουλου. Ένα τύπου Πέτρου Κωστόπουλου, ας πούμε. Όχι. Θα την εγκλωβίσεις η Ζέτα Μακρυπούλια πίσω από ένα γραφείο. Όχι, ρε παιδιά, έτσι. Γιατί μόνο αυτό είναι μόνο ένα γραφείο, είναι. Άκου τώρα εκεί πέρα, ήξερε τι που πει. Α, το κάνει όρθια χορεύοντα. Θέλω να σκέφτεστε out of the box. Out of the αυτό box. Προσπαθώ να σα μάθω φέτο. Μάλιστα. Σκεφτείτε λίγο out of the box. Out of the box. Εντάξει. Ευχαριστώ. Να σπάσουμε τα κουτί. Ευχαριστώ πολύ. Τι σημαίνει out of the box. Να τα βλέπει τα πράγματα λίγο απ' έξω. Απ' έξω. Να βγαίνει από μια κατάσταση και να τη βλέπει λίγο πιο. Μην το βλέπει τυποποιημένο το πράγμα. Μην έχει κλισέ. Κλισέ. Ναι. Τυποποιημένα, ξετυποποιημένα πάντως. Εγώ από το λίγο που την ξέρω τη Ζέτα, νομίζω ότι αν υπήρχε έστω και μια πιθανότητα να γυρίσει τον Αντένα, δεν θα γυρνούσε ποτέ κάνοντας κάτι το οποίο έχει ξανακάνει. Ναι. Έστω και στο τόσο. Ναι. Συμφωνούμε. Μα έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι μα έτσι είναι το σωστό. Και μια και είπαμε για dancing, το αγαπημένο μου dancing που τόσο μου έχει λείψει και θα χορέψουμε όλοι στον τελικό. Εχθές έγινε, παιδιά. Τι να σας πω δηλαδή, ε! Δεν άλλαξα κανάλι. Δείτε να δείτε τι έγινε. Δείτε να δείτε. Δείτε να δείτε, δείτε. Το πρώτο τρίο θα αναβιώσει τον μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης χορεύοντας Πάσο Ντόμπλε. Είναι η Νικόλετα Καρά με τον καβαλιέρο της Αλέξανδρο Παπαδόπουλο και τη Μαρία Σνατσακή. Υποδεχτείτε την Μορφούλα Ντόνα, τον καβαλιέρο της Νίκα Αρτιλάκη και την Κλέλια Φανταζή. Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας αναμένεται καυτό και είναι η Ειρήνη Παπαδοπούλου με τον καβαλιέρο της, τον Κωνσταντίνο Παπάδοπουλο και την Κατερίνα Στικούδη. Για πρώτη φορά στο Dancing with the Stars υποδεχτείτε την Ναταλία Γερμανού. Το ζευγάρι, λοιπόν, που θα αποχωρήσει από το Dancing with the Stars είναι η Νικολέτα και ο Αλέξανδρος. Για μένα έκπληξη ήταν το ότι ήταν η Μορφούλα υποψήφια. Ναι, αυτό πώς έγινε. Πέρασε και όμως έγινε. Προφανώς η Ειρήνη ψηφίστηκε πολύ από το κοινό, γιατί η Μορφούλα πήρε 100 πόντους. Δηλαδή είχε πάρει άριστα και άριστα 100. Τα δύο κορίτσια είχαν 46 και 46. Που σημαίνει ότι η Ειρήνη ψηφίστηκε πάρα πολύ από τον κόσμο. Ναι. Και πώς να μην ψηφιστεί άριστα. Άρα μπορεί ήτανε... να είναι για να τροπήκε στον τελικό. Δεν ήταν οι δυο τους. Δεν ξέρω, ρε Σημάκη. Ναι. Χορευτικά. Θα πω. Χορευτικά. Είναι άρτια η Μορφούλα. Η Μορφούλα είναι εντάξει. Η Ειρήνη απ' την άλλη έχει κάνει μία. Έχει τόσο πείσμα και τόσο. Θέλω να το πάρω, που νομίζω ότι μέσα της θέλει να το πάρει, που νομίζω ότι θα προσπαθήσει πάρα πολύ και έχουν και δύο εβδομάδες να προετοιμαστούν. Γιατί μπράβο λόγω εκλογών. Ναι, ναι, λόγω εκλογών θα, είναι, θα έχουν παραπάνω. Μπράβο τους όμως. Εγώ δεν το περιμένω θα ήταν στο τελικό η Ειρήνη Παπαδοπούλου. Ούτε εγώ. Να πω την και ήταν και ρίσκο με αυτή τη χορογραφία. Εγώ έχω την εντύπωση. Όπως είπε ο κ. Κοστάλας, μας θύμιζε αναβιώσανε κάτι στο dancing, κάτι από το προηγούμενο dancing, το χορό των σεξι της Ευαγγελίας με την Κατερίνα Στικούδη στον ημιτελικό. Τώρα... Ήταν η ίδια χορογραφία. Έμοιαζε πολύ, θέλετε να δούμε λίγο την Αραβανή με τη Στικού. Έμοιαζε. Το έχουμε, το έχουμε. Για βάλτε λίγο. Ο ίδιος ήταν ο χορογράφος. Ο ίδιος. Όχι.
θέλω να το δω, να... δεν μπορώ να αποφασίσω. Θα βλέπω κι άλλο. Ντροπή. Είναι πιο εντυπωσιακές. Πολύ πιο εντυπωσιακές. Είναι πολύ πιο εντυπωσιακές. Ήταν το πρώτο που είδαμε. Λάθος τους. Δεν έπρεπε να το ξανακάνουν. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ήτανε, παιδιά, είναι σχεδόν η ίδια χορογραφία. Χωρίς να θέλω να θέξω το χορευτή της Ειρηνής. Κοίταξε. Ναι, δεν είναι ίδιο τραγούδι. Όχι, παιδιά. Κοίτα, και είναι. Κοιτάξτε αυτό. Πώς νόμιζα ότι ήταν το Τρανκύλα που είχαν βάλει τότε. Όχι, δεν είχε βγει το Τρανκύλο, νομίζω τότε. Όχι. Όχι. Το καλοκαίρι βγήκε το Τρανκύλο. Κοίταξε, δεν είμαι ειδική ούτε χορογράφος, αλλά ο Κωνσταντίνος έπρεπε να κάνει μία σάμπα, ένα τραγούδι με δύο κοπέλες. Που λογικά θα τις είχε τη μία από εδώ, την άλλη από εκεί. Ναι. Κάποιες ομοιότητες θα υπήρχαν σίγουρα. Ναι. Και τα ρούχα, προφανώς επειδή θέλησαν να το διαφοροποιήσουν λίγο, έβαλαν λίγο πιο. Έβαλαν μοβ χρώματι για πορτοκαλί και τις έντυσαν και λίγο περισσότερο. Ναι. Γι' αυτό λέμε όλοι ότι ήταν πιο εντυπωσιακή η πρώτη φορά, γιατί πάντα η πρώτη φορά είναι πιο εντυπωσιακή. Απ' την άλλη, όταν. Επειδή δεν έγινε αυτό εσκεμμένα, τραβήχτηκε κάποιο κλήρο. Ναι. Δεν είναι να πει ότι. Και ήταν να χορέψει τώρα η Αραβανή η Στικούδη με την Ειρήνη Παπαδοπούλου. Εάν ήσουν εσύ χορογράφος και ήθελες να εντυπωσιάσεις τον κόσμο και να κερδίσεις ψήφους, τι θα τις έβαζες να κάνουνε. Αυτό. Θα τις έντυνες. Όχι. Αλλά να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν τις δίνεις αυτές τις δύο κορίτσια. Όχι, αλλά ήταν, αυτό όμως έχει και ένα ρίσκο γιατί ήταν πολύ ίδιο. Τι να χορέψουνε, ταγκό. Όχι. Φαντάστες να χορεύουν ταγκό. Όλα ωραίες, αλλά φαντάζεσαι βάλς. Βέβαια, μπορεί να ήταν πιο σεξι το ταγκό με τις κυρίες. Αλλά το χόρεψε άλλο ζευγάρι. Ναι. Και αυτό το χορό και αυτό το τραγούδι. Αλλά η χορογραφία ήταν πολύ ίδια. Πραγματικά ήταν λες και έχεις αλλάξει απλά λίγο το ύψος και τα κεφάλια της Ειρήνης με την Και το είπε ο κύριος Κοστάλας και νομίζω πως τα παιδιά την μελέτησαν καλά τη χορογραφία και σίγουρα τα βασικά βήματα δεν ήταν ίδια, αλλά εκ των πραγμάτων και να μην θες να στο θυμίσεις, το θυμίζει. Γιατί είναι ίδια τα σχεδόν τα ρουχαλάκια, η ίδια η στικούδη, η ίδια το μαλλί, το κούνημα. Είναι κάποιες συγκεκριμένες φιγούρες αυτό με τον ποπό, αυτά που πρέπει να τις κάνεις έτσι κι αλλιώς. Είναι από τα βασικά του συγκεκριμένου χορού. Βέβαια νομίζω τα κορίτσια τότε είχαν χορέψει μάμπο, δεν είχαν χορέψει σάμπα. Νομίζω. Μάμε καλό πάντων. Αλλά εντάξει, είναι λογικό να μοιάζει. Ναι. Αφήστε με, δεν έχω βγάλει συμπέρασμα ακόμα. Δεν ξέρω. Θες να το ξαναδεί. Νομίζω πρέπει να ξαναδούμε το πρώτο, το περσινό, για να κρίνουμε. Βέβαια, να πούμε ότι και η Νικολέτα ήταν πολύ καλή. Ναι. Και ακολούθησε έναν άλλο δρόμο. Ναι. Το δρόμο της αποχώρησης. Το δρόμο του πιο. Ρε παιδί μου, εντάξει, θα μπορούσε και αυτή να χορέψει κάτι σεξι και αυτό. Ναι. Έκανε κάτι άλλο. Και ήταν πάρα πολύ. Ειδικά η Μέρη Σινατσάκη ήταν καταπληκτική χθες. Καταπληκτική. Πάρα πολύ καλή. Η Ναταλία. Πιο καλή και από την Νικολέτα. Η Ναταλία, πείτε μου, η Ναταλία με το σιθρού. Με το σιθρού και το τούμπανο. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, ωραία προσπάθεια. Τις βάλαν και πολύ κόσμο γύρω. Σεξι, είχε έκφραση. Είχε έκφραση. Εντάξει, δεν είχε πολλά βήματα. Καθόλου. Όχι, βήματα είχε. Βήματα είχε. Μόνο περπατούσε. Ναι, δεν είχε πολλά. Δεν είχε χορό. Είχε λίγο περπάτημα παραπάνω. Εντάξει, παιδιά, δεν θέλω να μας υπερβολική αυτή την εκπομπή. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό τώρα. Κοίταξε και το τραγούδι. Κοίτα εδώ. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Να τι είναι με το πόδι. Ένα, δύο, τρία. Έλα. Τι θέλατε πυρουέτα να κάνει. Το είδαμε από την Φεϊσκορδά. Όχι, εντάξει. Εντάξει, κοίταξε και μόνο να συγχρονιστείς με άλλες έξι γυναίκες. Καλά, δεν είναι και το συγχρονίζεται. Είναι. Έλα, είναι. Και εμείς το κάνουμε εδώ πέρα χωρίς πρόβλημα. Έλα, ένα πόδι από εδώ, ένα πόδι από εκεί. Ένα πόδι να το κάνεις το ρίσκο. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, τι θέλατε τώρα. Ναι, τώρα τι θέλατε, Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Όχι, δεν μπορούσε Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Αυτή δεν το έχει κάνει. Εμένα παιδιά. Μ' άρεσε. Από το Σικάγο δεν ήταν. Ναι, από το Σικάγο είναι ρε παιδί μου. Η Κάθριν έκανε το πόδι πάνω. Πόδι πάνω. Δεν το είδα. Άλλο το ένα, άλλο το ούτε άλλο. Μέχρι το. Εντάξει πια. Πάμε διαφημίσεις. Όχι, περπατούσε όμως ωραία. Περπατούσε καλά, Ναταλία, τα λέμε αυτά. Ήσουν καλή. Σαββάτα. Ένας μισθός. 90-11-00-33-25 για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μας. Πού θα πάμε, σε αυτό το ξενοδοχείο θα πάμε. Πάρα πολύ ωραία, στην Πιερία θα πάμε. Είναι καλό το ξενοδοχείο.
πολύ. Δεν έχω πάει, δεν με έχουν καλέσει. Ούτε εγώ έχω πάει. Καλέστε με να έρθω. Στο Ελατοχώρη Πιερία, στο Πιερών Μούσε. Τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις, δωρεάν αυτοκίνητο, πρωινό, δείπνο τα γνωστά. Δεν σας αφήνουμε νηστικούς. 90-11-00-33-25. Για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα στην Πιερία, μην ξεχνάτε ότι ο πιο γρήγορος κερδίζει. Όλη την εβδομάδα κρατάει ο διαγωνισμός, έτσι. Όλοι. Και επειδή είναι Δευτέρα και επειδή είναι 4 και 11, να παίξουμε λίγο ιστορία. Φυσικά. Προλαβαίνουμε. Ωραία. Λίγο και καλό. Και η πρώτη μας φωτογραφία ανέβηκε από έναν κύριο που ως τηλεοπτικό πρόσωπο είναι πολύ οκ. Okay. Α, ένας είναι οκ. Okay. Ο Γιωργαντάς είναι. Ναι, παιδιά. Το βρήκαμε τώρα, οκ. Έπρεπε να βάλω το άλλο στοιχείο. Άλλο στοιχείο, άλλο στοιχείο. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη φωτογραφία. Κάτσε καλέ, πού Βουδαπέστη. Αχ, τι ωραία, ρε παιδιά. Βουδαπέστη. Βουδαπέστη, λοιπόν, δεν βολεύουν καθόλου πτήσεις από την Αθήνα. Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις για Βουδαπέστη. Γιατί? Οπότε για να πας πρέπει να έχεις 3-4 μέρες στη διάθεσή σου, ρε παιδί μου. Αποκλείεται καλά να μην έχεις. Ναι, άκου που σου λέω, το έχω ψάξει. Αποκλείεται. Ναι. Δεν έχει τσάρτερ. Να πάμε. Μόνο το καλοκαίρι. Τώρα χειμώνα δεν νομίζω. Δεν έχει. Δεν έχει Βουδαπέστη το χειμώνα. Υπάρχει ταλαιπώρια, σας το λέω. Να εκφράσουμε το παράπονο μας. Ναι, εκφράζουμε το παράπονο στην Αιτζία αυτή τη στιγμή. Στη Βουδαπέστη νομίζω μπορείς να πας και με αυτοκίνητο. Παναγία μου. Δεν μπορείς. Ναι, ναι. Πόσες ώρες, παιδιά. Και να πάρε, πες μας μετά τις εντυπώσεις. Πολλές μέρες, αλλά είναι ωραία να κάνεις road trip, σαν τη Θέλμα και Λουίζ. Θυμάσαι το φινάλι του Τόμ Θέλμα και Λουίζ. Εκτός από το φινάλι. Α, εντάξει, έγινε. Πάμε σε επόμενη φωτογραφία. Πάμε σε επόμενη φωτογραφιούλα. Αυτό βρήκαμε και οι δύο. Που την ανέβασε και βλέπουμε και έναν κύριο που είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος από τη σύζυγό του και φαίνεται ότι είναι και μικρότερος από αυτή. Εννοείς πιο κοντός. Είναι και λίγο πιο κοντός. Η γυναίκα του είναι πάρα πολύ ψηλή. Ο Μαραντινής. Ας το καλό! Αλήθεια, τα έχεις δει! Όχι! Τι όχι! Απλά το ξέρω γιατί είναι πιο κοντός. Δεν είναι λίγο πιο κοντός. Βασικά η Σύση είναι πάρα πολύ ψηλή. Κοντό όχι, δεν το λέω. Η Σύση καταγγέλω ότι πάντα κυκλοφορεί με τα 20 πόντα. Εσύ είσαι Χριστίδου. Ναι, πολύ τα κούνα. Βάζει τα κούνη, πολύ. Κυκλοφορεί πολύ με τα κούνη. Ναι, ναι. Γι' αυτό να έχουμε την αίσθηση ότι ο Θοδωρής είναι λίγο πιο κοντός. Ναι, γι' αυτό το είπα. Είναι στη Ρώμη ο Θοδωρής. Ναι, ναι. Στη Ρώμη. Αχ, ωραία η Ρώμη. Όχι, ωραία φωτογραφία, ρε παιδιά. Τι σας δείχνει από Ρώμη αυτή η φωτογραφία. Εμένα δεν μ' αρέσει, είπα η. Όχι, μ' αρέσει η Ρώμη, είπα. Δεν είπα μ' αρέσει η φωτογραφία. Δεν φαίνεται ότι είναι στη Ρώμη από εδώ. Όχι, το δήλωσε όμως. Πού είστε, δεν ξέρω σε ποιο σημείο ακριβώς είναι. Στην Ιταλία. Πάμε στην επόμενη. Να σας πάω κάπου αλλού, λίγο πιο νότια, στη Μάλτα. Μάλτα μου θυμίζει πολύ Eurovision. Τέλος πάντων την ανέβασε ένας κύριος, ο οποίος παίζει. Ο οποίος φοίτησε στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Χριστέ μου. Έχασα τη λαλιά μου. Του Αριστοτελείου. Έχει φοιτήσει στη νομική, δεν έχει αποφοιτήσει. Μήπως είναι ο Βέρτης. Όχι, όχι. Μάλτα. Αυτό που είπα στην αρχή, ναι. Έχει σχέση το πρόσωπο αυτό. Με αυτό που είπα στην αρχή. Eurovision. Ναι. Ο Τζόνι Καλημέρης. Όχι. Δεν παίζει. Eurovision. Η Δάφνη Μποκοτά. Άντρα ψάχνουμε. Άντρα. Ο Τακουτζίδης. Ναι, Μαρία. Πλάκα κάνει. Έλα ρε. Στη Μάλτα. Τι πήγε να κάνει στη Μάλτα, ντους πόν. Μπορεί να πήγε να πάρει ιδέες για το Σύριαλ. Μάλιστα. Κάνα γύρισμα όπως έγινε. Μπορεί. Γύρισμα. Ωραία. Για πάμε στο επόμενο. Πάμε στην επόμενη που ανέβηκε από έναν κύριο που έχει παρουσιάσει και πρωινό και μεσημεριανό και βραδινό σοου. Μικρούτσικος. Όχι. Εδώ είμαστε στο Λονδίνο, νομίζω. Και τι δείχνει. Τι δείχνει. Κάτι ανθρώπους να περπατάνε στον δρόμο. Και πάνω αυτό το οβάλ, τι είναι, ρε παιδιά, ένα οβάλ. Αχ, είναι ταινία, νομίζω. Ταμπέλα. Δίσκος. Όχι, ένα οβάλ βλέπω. Είναι ταμπέλα. Αυτό ξέχασα. Μήπως είναι ο... Πώς τον λένε, ρε παιδιά, που έχει κάνει. Ο Φώτης. Όχι, ο Σεργουλόπουλος. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν πάει το μυαλό σας, ειδικά το ένα προϊόν που σας είπα. Το βραδινό σοου. Όχι. Το μεσημεριανό. Ωραία, βοήθησε. Μήπως είναι ο Σεφερλής. Όχι, να σας δώσω και το δεύτερο στοιχείο. Ναι. Θα το καταλάβετε αμέσως όμως. Εδώ στον Λοιπόν, στις 19 Απριλίου του 2011 γεννήθηκε το ένα του παιδάκι. 19 Απριλίου ναι. του 11. Το πρώτο του. Κρυός το παιδί. Κρυός το παιδί. Πώς το καταλάβουμε. Μελετάς το ζώδιο του. Το 11. Περίμενε. Είναι. Σας πειράζει. Μήπως είναι ο Φερεντίνος. Όχι, όχι. Κάνει πρωινό. Κάνει τώρα πρωινό. Αλλά έχει κάνει και μεσημεριανό
και βραδινό. Εσωφερνή, είναι λιάγκα είναι. Ποιο είναι αυτό. Το είπα το λιάγκα εγώ. Δεν τον είπε. Το είπα προηγουμένω το λιάγκα. Ο λιάγκα είχε κάνει παιδιά το μεσημεριανό τηλεπαιχνίδι 50-50 στο Μέγκα. Μπράβο, ρε, εσύ, έχει δίκιο. Τι φωτογραφία χαρούμενη είναι αυτή του Γιώργου. Από πότε είναι αυτή η φωτογραφία. Παλιά. Από το καλοκαίρι πρέπει να είναι. Γιατί είναι αδύνατο. Απλά είναι εξηρισμένο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Η κυρία αυτή που βρισκόταν στη Μαδρίτη παντρεύτηκε το 2009 για δεύτερη φορά. Ναι. Παντρεύτηκε το 2009 για δεύτερη φορά. Ναι. Και έχει πάει τώρα στη Μαδρίτη αυτή. Είχε πάει. Είναι η φωτογραφία στη Μαδρίτη. Για δώσε κανένα στοιχειάκι. Καλό. Ναι. Σίγουρα. Το λες πια τσιγκουνεύεσαι. Έχει γράψει και βιβλίο. Είστε ψηλή. Εγώ το πω πρώτο. Μην τα όχι. Ιράνια Θρασκιά. Ναι, Μαρία. Ιράνια Θρασκιά. Κάσο. Τελειώσαμε. Παιδί μου. Θες τελειώσαμε, θα ξαναγυρίσουμε. Ή χαιρετάμε. Στο τσακ. Φεύγουμε ρε παιδιά. Τελείωσε η εκπομπή. Α, τα λέμε αύριο στις 3. 3 παρά. 3 παρά 10 να είστε εδώ. Από νωρίς παιδιά. Φιλιά.